Θα καλημερίσω εδώ τον φίλο, πρόεδρο των Μελισσοκόμων, τον κύριο Κωστή Λεονταράκη. Καλημέρα, τι κάνετε? Καλημέρα κύριε Αγγέλα, καλά εσείς? Χαίρομαι που είστε καλά, γιατί χθες συμπτωματικά σας πήρα τηλέφωνο, μιλούσα με ένα φίλο Μελισσοκόμο. Τώρα με έκανε να νιώσω λίγο άσχημα, αλλά ξέρετε κυρίως εσείς ότι δεν σας ξεχνάμε εδώ μέσα από τη συχνότητα του 984 και μου είπε εδώ να δεις τι γίνεται, τι πάρτι γίνεται με τους Μελισσοκόμους, με την κακή έννοια το είπε, διότι δυστυχώς η παραγωγή μας φέτος δεν ξέρουμε αν θα κινηθεί από το 0, το 1, 2, 3, 5% και μέχρι εκεί, και τα προβλήματά μας είναι πάρα πολύ μεγάλα. Και είπα να σας πάρω τηλέφωνο για να το δούμε λίγο αυτό το θέμα και να το κουβεντιάσουμε. Και μάλιστα μου έθεσε και εκείνο το άλλο θέμα, ότι εκεί πάνω, ρε παιδιά, στη Θεσσαλία ξέρετε τι έχει γίνει, και αν είναι πηγή ζωής, τροφής ή οτιδήποτε άλλο κάπου στη Θεσσαλία, όπως και την Κρήτη με τα ποροκεπευτικά και τα άλλα προϊόντα, να δείτε τι γίνεται επίσης, όχι με την μόνο με την αλεία, γιατί ο πρωτογενής τομέας έχει και την αλεία. Να δείτε τι γίνεται και με την μελισσοκομεία. Από ό,τι αντιλαμβάνομαι, ο άνθρωπος αυτός σας μεταφέρνει την αγωνία του. Σίγουρα έχει και αυτός μεγάλη αγωνία, εφόσον είναι μέσα στο κλάδο της μελισσοκομείας και γενικότερα στο κλάδο του πρωτογενή τομέα, όπου η κατάσταση είναι δραματική. Είναι αλήθεια ότι φέτος η παραγωγή αναμένεται να είναι σχεδόν μηδενική σε όλη την Ελλάδα? Ναι, αυτό είναι αλήθεια, και για κακή μας τύχη η ταφόπλακα ήρθε από τον Ντανιέλ, όπου στον κάμπο της Θεσσαλίας φιλοξενούνταν χιλιάδες μέλισσες να προετοιμαστούν για την τελευταία συγκομιδή του έτους στο Πεύκο, όπου είναι και από τα πλούσια μέλια της Ελλάδας. Δυστυχώς η κακοκαιρία αυτή έπληξε τη μελισσοκομεία, και προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι οι μέλισσες θα ξεπεράσουν τις 100.000 ξέλες, οι οποίες έχουν καταστραφεί, δεν έχουν απλά μία ζημιά, γιατί η μέλισσα είναι πολύ ευάλωτη, δηλαδή, και να τη βγάλει που λέμε από την κακοκαιρία μέσα σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα δεν τα καταφέρνει, άρα το ζωικό κεφάλαιο είναι πολύ ευάλωτο το συγκεκριμένο έντομο. Η μελισσοκομεία στη Θεσσαλία πλήγηκε, δεν ήταν μόνο της Θεσσαλίας η μελισσοκομεία, η Θεσσαλία φιλοξενούσε από όλη την Ελλάδα μέλισσες στον κάμπο της για να προετοιμαστούν για την ανθοφορία του Πεύκου, όπως σας είπα. Δυστυχώς δεν υπάρχει πρόσβαση αυτή τη στιγμή, είναι καταγεγραμμένη. Συγγνώμη, θέλετε να πείτε ότι με την ανθοφορία του Πεύκου και από άλλες περιφερειακές ενότητες κάνουν μεταφορά στις κυψέλες τα μελίσσια στον κάμπο της Θεσσαλίας, αυτό λέτε? Φυσικά, αν καταλάβουμε ότι έχουν σηκωθεί συνάδελφοι από την Καλαμάτα, ας δώσουμε ένα παράδειγμα, από την Αθήνα, και έχουν ανέβει στο Θεσσαλικό κάμπο για να προετοιμάσουν τις μέλισσες τους να πούνε στη Θάσο και τη Χαλκιδική, γιατί η Εύβοια κάηκε και έχουν συσσωρευτεί όλα τα μελίσια τώρα Θάσο και Χαλκιδική, καταλαβαίνετε ότι τι κόπος έχει γίνει και τι δουλειά έχει ρίξει ένας μελισσοκόμος για να πάει στον κάμπο της Θεσσαλίας να συντηρήσει τα μελίσια του το καλοκαίρι για να πει στο Πεύκο να πάρει μια συγκομιδή του Πεύκου. Η καταστροφή είναι τεράστια και στη μελισσοκομεία. Η παραγωγή φέτος δεν μας βοήθησε ο καιρός σε κανένα στάδιο, σε κανένα σημείο του. Πώς είναι η παραγωγή πανελλαδικά, κύριε Λεονταράκη? Είναι τρομερό αυτό που έχει συμβεί φέτος, γιατί η κακοκαιρία ήταν ποικιλόμορφη η κακοκαιρία. Δηλαδή, τη μία έκανε ζέστη, την άλλη πάρα πολύ κρύο, ναι, και πάρα πολλές προχές. Είχαμε τους καύσωνες τον Ιούλιο. Έχετε δίκιο. Και πιο μπροστά, ναι. Απρίλιο, Μάιο, Ιούνιο είχε συνέχεια νερά. Έφυγε δηλαδή όλη η άνοιξη με νερά. Αυτό ήταν λίγο παρήγορο, αλλά δεν άφησε τις μέλισσες να πετάξουν, να πάρουν και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Έχουν μια πλούσια συγκομιδή. Στην Κρήτη εμείς έχουμε μόνο το θυμάρι και το Πεύκο. Δυστυχώς το θυμάρι εμάς είναι πάλι κάτω φέτο, λόγω του ότι δεν προετοιμαστήκαν, δεν αναπτυχθήκαν πάλι οι μέλισσες όπως έπρεπε. Δεν μπορέσαμε και εμείς να τις βοηθήσουμε, δεν μπορούμε να τα πετάξουμε. Το θυμάρι είναι κάτω, εννοείται ότι έχει ξεραθεί? Το θυμάρι φέτος είχε μια κακή εξέλιξη, άνοιξε όμορφα και ωραία, και μέσα σε ένα διάστημα μιας εβδομάδας πολλά σημεία είχαν, τα περισσότερα σημεία είχαν ξεραθεί. Οι μέλισσες δεν βρήκαν νέκταρ και γύρι για να συνεχίσουν. Έπεσαν οι μέλισσες, εμείς δεν μπορούμε να τις τροφοδοτήσουμε. Το κόστος αυτό είναι δυσβάσταχτο, το οποίο έχουμε περιέλθει σαν μελισσοκόμοι.
Με αποτέλεσμα να πάνε. Δηλαδή, πώς τις ταΐζετε, συγγνώμη. Όταν. Δεν το άκουσα βέβαια το τελευταίο, γιατί προσπαθούσα να σας διακόψω. Λέτε ότι δεν μπορούσαμε να τις τροφοδοτήσουμε κι εμείς με τροφή τις μέλισσες. Όταν δεν βρίσκουν απ' έξω τροφή, όταν δεν μπορείτε να πάτε κάπου τις Κυψέλες, όταν είναι τέτοιες οι καιρικές συνθήκες που δεν ευνοούν, και δυστυχώς φέτος οι καιρικές συνθήκες με αυτές τις απότομες τις αλλαγές του καιρού, όπως λέτε, δεν βοήθησαν. Εσείς πώς τις τροφοδοτήσατε και λέτε δεν συμφέρει? Κοιτάξτε, το υποκατάστατο του στην τροφοδοσία του νέκταρος είναι η ζάχαρη. Είμαι ισοκόμη, δεν το κρύβουμε. Με τη ζάχαρη δημιουργούμε ένα υποκατάστατο, ένα σιρόπι το οποίο το κάνουμε για να το δώσουμε, για να κρατηθούν οι μέλισσες λίγο παραπάνω. Γίνεται στις κατάλληλες περιόδους, τη σωστή στιγμή, και σταματάει και στη σωστή στιγμή, κατά την περίοδο, λίγο πριν την περίοδο της υπομοιδής, δηλαδή κανένα μήνα πριν, ούτως ώστε να πολλαπλασιάσουμε το στρατό, δηλαδή με αυτόν τον τρόπο διεγείρουμε τη βασίλισσα να δημιουργήσει γόνο και να βγάλει περισσότερο στρατό, ούτως ώστε θα πάμε στη συγκομιδή στα θυμάρια, να έχουμε πολύ στρατό, δηλαδή πολλές μέλισσες μέσα στις τσέλες, για να βγει όσο το δυνατόν περισσότερος έξω, να έχουμε μεγαλύτερη περισυλλογή. Αυτό δεν μπορούμε να το κάνουμε εμείς. Αν φανταστείτε ότι μια υπερτοποιημένη τροφή της Γερμανίας, η οποία εισάγεται στην Ελλάδα και είναι top, είναι από τις καλύτερες, ήταν στα 90 λεφτά και φέτος έφτασε στο 1,90, μπορείτε να καταλάβετε ότι εμείς δεν μπορούμε να τα πετσιάσουμε. Όταν το πετρέλαιο το δουλεύαμε πριν το ουκρανικό στο 1,27-1,32, τώρα το δουλεύουμε, έχει καρφαλώσει πάλι στο 1,90. Καταλαβαίνετε ότι η μέλισσα είναι και πολύ ευαίσθητη. Έχουμε και παράπλευρες απώλειες από τους καύσωνες, από τον αέρα, από όλα αυτά τα οποία ο κόσμος δεν τα ξέρει. Μειωμένη η θητεία σαν αποτέλεσμα, η συγκομιδή σαν αποτέλεσμα όλων αυτών, και κάποια στιγμή και εμείς πρέπει να τα βάλουμε κάτω με μολύβι και χαρτί, να δούμε πόσο θα το πουλήσουμε επιτέλους αυτό το έρμο το μέλι. Ένα-ένα. Για μισό λεπτό τώρα. Ζάχαρη ως υποκατάστατο, και είπατε σε συγκεκριμένους χρόνους και το εξηγήσατε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και το άκουσα, γιατί δεν ήξερα έτσι όπως γίνεται η όλη αυτή η διαδικασία. Έχετε βρει φθηνότερη ζάχαρη, την προμηθεύεστε διαφορετικά, ή είπατε στο 1,20 που την προμηθεύεται ο καθένας από εμάς καλάθι, ας πούμε, νοικοκυριού? Αυτά τα καλάθια νοικοκυριού στη ζάχαρη δεν λειτουργήσανε. Η ζάχαρη λειτουργεί καθαρά σαν καρτέλ. Αυτό πρέπει να το ξέρει όλος ο κόσμος, γιατί είναι είδος πρώτης ανάγκης. Φανταστείτε ότι την πρώτη χρονιά του ουκρανικού ζητήματος που προέκυψε τώρα, είχαν κλείσει οι στρόφιγγες από το εξωτερικό και δεν υπήρχε ζάχαρη ούτε στα σούπερ μάρκετ. Πόσο μάλλον να τροφοδοτήσουν με ισοκόμη τις μέλισσες. Η τροφή που λέτε θα μπορούσατε να πάρετε, η οποία έρχεται από το εξωτερικό, έχει διπλασιαστεί η τιμή της. Σε ό,τι έχει να κάνει με το πετρέλαιο κίνησης, να το πάμε εκεί κοντά στο 1,90 με 2 ευρώ. Ναι, αυτή τη στιγμή βρίσκομαι σε ένα πρατήριο μέσα εγώ και γράφει το ταμπλό 1,85, 1,855. Και από ό,τι γνωρίζουμε θα σταματήσει στα 2-2-10, όπου είχε και φτάξει και πέρσι. Άρα είναι λοιπόν απαγορευτικό, θέλετε να πείτε, για να κάνετε με τα αυτοκίνητά σας, τα αγροτικά αυτοκίνητα ή με φορτηγά, τη μετακίνηση και στις Κυψέλες από τη μία περιοχή στην άλλη, που εσείς γνωρίζετε σε ποιες περιοχές μπορούν να πάνε, έτσι ώστε να μπορέσουν και εκείνες να συλλέξουν είτε από το θυμάρι είτε από το πεύκα όλες εκείνες απαραίτητες ουσίες για να γίνει το μέλι. Αυτό λέτε ότι είναι το απαγορευτικό? Ναι, είναι πλέον απαγορευτικό το επάγγελμά μας. Δεν υπάρχει άλλη λύση, μόνο να τις πουλήσουμε, να τις παρατήσουμε. Δηλαδή, να τις πουλήσετε, να τις πάρει ποιος από τη στιγμή που δεν βγαίνει και δεν βγαίνει εισόδημα και δεν παράγεται μέλι? Και λέτε επίσης ότι τώρα πόσο θα πουλήσουμε το μέλι εξαιτίας όλης αυτής της κατάστασης? Μπορεί δηλαδή να έχουμε και ανατιμήσεις. Ανατιμήσεις οι οποίες θα έρθουν, προσέξτε, σαν τιμή παραγωγού στα δικά σας τα χέρια, έτσι όπως θα δίνετε, ή θα πάνε στο λιανικό εμπόριο? Κοιτάξτε τώρα που είναι το εξής φαινόμενο που συμβαίνει. Μόνο στην Ελλάδα πιστεύω συμβαίνει αυτό. Δεν ξέρω, δεν έχω ενημέρωση για το εξωτερικό, αλλά εδώ με το χέρι στην τσέπη είναι συνέχεια ο παραγωγός, με την ψυχή στο στόμα για τη φύρα που έχει, για τη ζημιά που έχει, και όταν φτάσει η ώρα να πουλήσει, έχει το νου του πώς να πουλήσει ή πώς να χαρίσει. Και όταν θα έρθει και να κάνει η ώρα να κάνει μια συναλλαγή με ένα έμπορα, και ο έμπορα κοιτάζει να κάνει καλά τη δουλειά του, και ξέρουν πολύ καλά τι εννοώ οι έμποροι, οι οποίοι
Ότι εγώ τους τα λέω και μπροστά τους, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Άρα λοιπόν λέτε ότι το κόστος παραγωγής το χρεώνεστε μόνο εσείς. Και τη ζημιά. Αυτά πρέπει να μπουν λοιπόν στο κάδρο. Πρέπει να κάτσει ο παραγωγός για να απαιτήσει μια τιμή αξιοπρέπειας. Να του μείνει ένα κέρδος, να έχει του χρόνου λεφτά να φτιάξει πάλι τις μέλησές του και να περάσει και το σπίτι του. Δεν μπορεί να έρθει κάποιος και να του λέει εγώ σου δίνω τόσο. Όχι ρε φίλε, πρέπει να του πεις ότι εγώ πουλάω τόσο αν θέλεις αλλιώς πέρας έξω. Το μέλι μας είναι ένας θησαυρός ανάμεσα στα άλλα μέλια της Ελλάδας και ανάμεσα στα άλλα προϊόντα της Ελλάδας. Εντάξει, όποιος θέλει φτηνό μέλι, υπάρχουν σούπερ μάρκετ τα οποία έχουν πάρα πολύ φτηνά μέλια, να πάνε να δώσουν 3 και 4 ευρώ στο κιλό και αν νομίζουν ότι τρώνε μέλι είναι γελασμένοι. Όποιος θέλει να φάει μέλι κριτικό θα δίνει λεφτά να το εκτιμάει. Αν το συγκρίνει με ένα άλλο προϊόν που δίνει λεφτά, μια σοκολάτα που έχει φτάσει στα 2 ευρώ, το κιλό τα γλυκά που κάνουν 14 ευρώ το κιλό, και να συγκρίνει ύστερα αυτό το χρυσάφι που και το σταυρό με τη θρεπτική αξία που θα έχει στο ντουλάπι του και πόσο καιρό θα τρώει ένα κιλό μέλι και πόσο καιρό θα τρώει. Κύριε Λουντεράκη, δεν είχε δοθεί ενίσχυση πέρυσι? Ναι, είχε δοθεί μια ενίσχυση 8 ευρώ ένα κυψέλι, η οποία καθυστέρησε πάρα πολύ. Ήταν να δοθεί πρόπερση όπου είχαμε αυτό το φαινόμενο της εσχροκέρδειας στη ζάχαρη από τα καρτέλ, της εσχροκέρδειας των καυσίμων από τα καρτέλ. Δόθηκε, ήταν μια καλή ανάσα αυτή που δόθηκε από την κυβέρνηση στα 8 ευρώ να κυψέλει με ισοκόμους, αλλά αντιλαμβάνεστε ότι η ζημιά είχε γίνει. Άρα πάτε σε νέο αίτημα? Ναι, έχουμε καταθέσει ένα νέο αίτημα όλοι οι συλλόγοι της Κρήτης προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Αναμένουμε τις εξελίξεις και τις... Έχουμε ζητήσει τον Υπουργό να συναντηθούμε σαν συλλόγοι όλοι μαζί να συζητήσουμε γενικότερα τα προβλήματα της Κρήτης, γιατί η Κρήτη έχει τεράστιο πρόβλημα, η Κρήτη δεν εντάσσεται στην ιδιωτική πολιτική, η Κρήτη έχει πολλά προβλήματα, έχει πολλούς εχθρούς οι μέλισσες, πολλές ασθένειες οι μέλισσες, δύσκολα ανταπεξέρχεται η μέλισσα και επαναφέρεται γιατί δεν έχει μελιτεκρίσεις πλούσιες όπως η υπόλοιπη Ελλάδα. Είμαστε νησί, έχουμε τεράστια προβλήματα από την κλιματική αλλαγή, πρέπει αυτά να συζητηθούν. Είμαστε έτοιμοι να κάτσουμε με τον Υπουργό να συζητήσουμε τις εξελίξεις για την αναδιάρθρωση του ΕΛΓΑ και τις αποζημιώσεις του όσον αφορά την περιφέρεια της Κρήτης. Περιμένουμε. Εμείς είμαστε έτοιμοι, έχουμε δουλέψει, προσπαθούμε να βάλουμε τη μεσοκομεία σε μια τροχιά ανάπτυξης, γιατί προς το παρόν είμαστε σε σοβαρή σκέψη επαγγελματίες να εγκαταλείψουμε το επάγγελμα. Πώς είσαστε στην Κρήτη με λησοκόμη? Η Κρήτη αυτή τη στιγμή μπορεί να έχει 4.500 κωδικούς απάνω στο νησί από ερασιτέχνες, επαγγελματίες και επαγγελματίες. Οι επαγγελματίες κατελάχιστον θα είμαστε τουλάχιστον 1.000. Μάλιστα. Οι οποίοι ζούμε αποκλειστικά από τη μέλισσα, ούτε από ελιές, ούτε από αμπέλια, ούτε από άλλα εισοδήματα, έτσι. Μόνο μέλισσα. Μάλιστα. Τα πράγματα είναι δύσκολα και πανελλαδικά, επειδή είσαστε αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας των Μελισσοκομικών Συλλόγων. Ποιο είναι το μέγεθος, πόσοι επαγγελματίες δηλαδή είστε? Κοιτάξτε, δείτε, πρέπει να είμαστε γύρω στις 22.000 μελισσοκόμοι σε όλη την Ελλάδα. Οι επαγγελματίες ακριβώς δεν ξέρω να σας πω. Μάλιστα. Γιατί ναι, πάνε και έρχονται κάθε φορά, είναι και άνθρωποι που δεν ξέρω πώς θα τους χαρακτηρίσω εγώ επαγγελματίες. Η ουσία είναι πως από τον Εύρο, ο οποίος κάει και φέτος, μέχρι τη Ρόδο, μέχρι το Θεσσαλικό κάμπο, έχουμε φέτος γύρω στις 150.000 μέλισσες μείον. Πρέπει να δοθεί μια λύση για αυτό. 150.000 κυψέλες εννοείται. Ναι, ναι, μέλισσες λέμε εμείς οι μελισσοκόμοι, ναι, τις κυψέλες. Ναι, ναι. Γιατί ο πληθυσμός είναι διαφορετικός του μελισσιού. Ναι, ναι. Ναι. Είναι ο Εύρος, είναι η Ρόδος, είναι η Εύβοια, είναι η Θεσσαλία, όλη η Ελλάδα. Γιατί είπατε ότι από πολλές πλευρές της... Έχουμε τεράστιο πλήγμα στη μελισσοκομεία φέτος. Έχουμε ένα τεράστιο πλήγμα από τη μηδενική παραγωγή σε όλη την Ελλάδα. Στην Κρήτη είμαστε πάρα πολύ κάτω, μας έχει πνίξει το κοστολόγιο, μας έχουν πνίξει οι ελληνοποιήσεις, η οποία κάποια στιγμή κάποιος πρέπει να βάλει το μαχαίρι στο κοκάλο. Εμείς πιέζαμε σαν Ομοσπονδία, δίνουμε τις προτάσεις μας. Δεν είμαστε στο έλεος αυτού, αν είναι να μας πούν και εμάς τι να κάνουμε. Να το κλειδώσουμε το μαγαζί, να πάμε να βρούμε δουλειές να τις κάνουμε. Μάλιστα.
Δεν έχω τι να πω. Νομίζω με τον καλύτερο δυνατό τρόπο περιγράψατε αυτά που με έλεγε χθες ο φίλος μου ο Μελισσοκόμος, παρουσιάζοντας πραγματικά μια δραματική κατάσταση που έχει να κάνει και με τη δική σας την επιβίωση σαν επαγγελματίες, αλλά και βέβαια ποιες θα είναι και οι συνέπειες στη συνέχεια και για τη ζήτηση του μελιού, όπως επίσης και για την τιμή αυτού του, του προϊόντος. Αν θέλουμε να λέμε ότι τρώμε ένα μέλι το οποίο είναι δικό μας και όχι απλά είναι ένα σιρόπι, δεν λέω τίποτα περισσότερο γιατί τα έχουμε πει και στο παρελθόν. Κύριε Λουνταράκη, σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας. Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα. Θα τα ξαναπούμε για να δούμε και τι θα γίνει με αυτή τη συνάντηση που ζητάτε με το ΙΠΑΤ. Εσείς οι μελισσοπαραγωγοί, για αυτή την ενίσχυση που ζητάτε. Θα είμαστε σε επικοινωνία. Καλημέρα. Να είστε καλά. Καλημέρα.